Λοιπόν, πάμε να ελέγξουμε λίγο την διόδό μας, να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αν πάρουμε τους ακροδέκτες και βάλουμε τον θετικό ακροδέκτη, το κόκκινο, δηλαδή στο θετικό κομμάτι της διόδου, και το αρνητικό στο αρνητικό, παρατηρούμε ότι έχουμε μια ένδειξη 0,5 και τα λοιπά. Αυτή εδώ η ένδειξη της τάσης της τι μας δείχνει? Μας δείχνει ουσιαστικά την τάση που χρειάζεται η δίωδο για να μπορέσει να ανοίξει, αν έχουμε υπόψη το σχέδιο μας, να ανοίξει η πόρτα, ας πούμε, ώστε να ανοίξει η δίωδο και να μπορεί να περάσει το ρεύμα. Η δίωδος χρειάζεται μια τάση που είναι περίπου εκεί στα 0,5-0,6 βολτ, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να περνάει το ρεύμα μας. Άρα, να έχουμε υπόψη μας ότι όταν θέλουμε να ελέγξουμε μια δίωδο και την πιάσουμε σωστά με τους ακροδέκτες, αν δεν έχουμε καμία ένδειξη, το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχει χαλάσει. Ανάστροφα τώρα, αν αληθεύει αυτό που είπαμε πριν στο σχέδιο μας, ότι από την άλλη μεριά δεν περνάει τίποτα, θα έπρεπε εδώ, αν αλλάξω τη μεριά των ακροδεκτών, να μην έχω καμία ένδειξη. Και όπως βλέπουμε, όντως δεν έχουν καμία ένδειξη, που σημαίνει ότι εδώ δεν περνάει τίποτα, άρα ουσιαστικά έχει κλείσει η πόρτα και δεν έχουν καμία ροή, τίποτα, μηδέν. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και εδώ σε μια πιο μικρή. Να δούμε καταρχάς, βλέπουμε εδώ 0,5 και κάτι ακόμα, και αλλάζοντας πάλι τους ακροδέκτες, τίποτα. Άρα βλέπουμε ότι όντως από τη μία μεριά, αν πιάσουμε δηλαδή τον θετικό ακροδέκτη στην άνοδο και τον αρνητικό στην κάθοδο, έχουμε την ένδειξη που θέλουμε και βλέπουμε ότι όντως οι δίωδοι, και ιδίως στην περίπτωση μας, δουλεύουν σωστά. Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι για να ελέγξουμε σε μια πλακέτα π.χ. μια δίωδο, καλό είναι να αποσυνδέσουμε το εξάρτημα, δηλαδή να μην κάνουμε τη μέτρηση πάνω στην πλακέτα, γιατί πολλές φορές έχουμε δείξει ακόμα και από τις δύο μεριές, λόγω του ότι η πλακέτα μπορεί να έχει πολλές γραμμές πάνω στην πλακέτα του ή να έχει γέφυρες και τα λοιπά. Καμιά φορά δεν μπορούμε να έχουμε σωστή τη μέτρησή μας, οπότε καλό είναι να αποσυνδέσουμε μια δίωδο που θεωρούμε ότι μπορεί να μας έχει χαλάσει και να την τσεκάρουμε, να την ελέγξουμε εκτός κυκλώματος, και αυτό γενικά ισχύει και για όλα τα εξαρτήματα, για τις αντιστάσεις, για τις ασφάλειες. Καλό είναι γενικά να τα αποσυνδέουμε ώστε να έχουμε σωστή μέτρηση. Αυτά τα λίγα ως προς την δίωδο. Προτείνω να δείτε και το βιντεάκι ξανά που εξηγούμε λίγο τη λειτουργία έτσι με απλά λόγια μιας διόδου. Να έχουμε υπόψη μας αυτά τα σχέδια. Να θυμόμαστε ότι η γραμμή μας συμβολίζει το αρνητικό κομμάτι, το μείον δηλαδή, και ότι η δίωδο για να μπορεί να περάσει το ρεύμα θέλει μια ελάχιστη τάση που είναι από κατά μέσο όρο, ας πούμε, 0,5 βολτ. Αυτά για σήμερα, λίγα πράγματα για τη δίωδο. Αν θέλετε, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι για περισσότερα, μπορείτε να ρωτάτε κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε ίσως στην πορεία, και
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα σχόλια σας και να είστε καλά.